Στο ξύλωμα αθέρετων κατασκευών καταστημάτων εστίασης στην καρδιά του Ηρακλείου, προχωρά τέλος του μήνα η αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης με τη συνδρομή μηχανημάτων του Δήμου Ηρακλείου. Πρόκειται για στέγαστρα και σταθερές κατασκευές, οι οποίες καταλαμβάνουν κοινόχρηστους χώρους, περιπτώσεις για τις οποίες έχουν επιβληθεί πρόστιμα στους επιχειρηματίες. Είναι κάποιες κατασκευές οι οποίες έδιναν πρόστατο χώρο εστίασης στα καταστήματα πάνω στο δημόσιο υπαίθριο χώρο του Δήμου. Είναι ο χώρος ο οποίος ο Δήμος δεν δέχεται να τον παραχωρήσει στα καταστήματα αυτά. Θεωρητικά έρχεται να καπηλευτεί το δημόσιο χώρο που ανήκει στους όλους τους πολίτες. Υπάρχουν θέματα ασφάλειας, θέματα πολιτικής προστασίας. Οπότε στα συγκεκριμένα καταστήματα ο Δήμος ζήτησε την απομάκρυνση των κατασκευών αυτών από το δημόσιο αυτό χώρο. Σε αυτό το χώρο ερχόμαστε να επέμβουμε εμείς. Τώρα τη Τσιτάλη την έχει πάρει αποκεντρωμένη, η οποία είσαι τάξη προθεσμία μέχρι τις 13 Αυγούστου. Θεωρώ ότι μέχρι τέλος του μήνα θα ξεκινήσει η διαδικασία, αν δεν συμμορφωθούν οι ίδιοι. Κάποιοι από αυτούς έχουν καταθέσει αναστολή εκτέλεσης και έχουν πάρει προσωρινή διαταγή. Αυτό έχει πάρει το δρόμο του και θα αποφασίσει το αρμόδιο δικαστήριο για το τι θα γίνει τελικά. Για το ζήτημα προηγήθηκε τελεσίγραφο από την αποκεντρωμένη δίκηση Κρήτης στους 19 καταστηματάρχες εστίασης, τρεις εκ των οποίων κατέθεσαν προσφυγή στο διοικητικό εφετείο Χανίων για προσωρινή αναστολή. Οι αυθαίρετες και βαριές κατασκευές δεν απομακρύνθηκαν από τους ιδιοκτήτες, με αποτέλεσμα τις επόμενες μέρες να πιάνουν δουλειά μηχανήματα για το ξύλωμά τους. Στο μεσοδιάστημα αυτό, από τους 19, 2-3 καταστηματάρχες υπέβαλαν προσφυγή στο διοικητικό εφετείο Χανίων. Έχουν βγει 2-3 αιτήσεις αναστολής, έτσι ώστε να μην μπορούμε να μπούμε άμεσα για να εκτελέσουμε έως ό,τι εξετάσει το δικαστήριο. Για τα υπόλοιπα όλα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου θα προχωρήσουμε σε κατεδαφίσεις, νομίζω μέχρι το τέλος του μήνα. Το όλο πρόβλημα έχει δημιουργηθεί από το ότι έχουν εγκατασταθεί μόνιμες κατασκευές σε κοινόχρηστους χώρους. Η πολεοδομία ξεκίνησε την καταγραφή των πολεοδομικών παραβάσεων, καταλόγισε τα πρόστιμα, στη συνέχεια έγιναν ενστάσεις, πέρασαν από το ΣΥΠΟΘΑ, βγήκε η τελική απόφαση οριστικά κατεδαφιστέα. Πρόκειται για αθέρετες κατασκευές σε δημόσιο χώρο, οι οποίες εμποδίζουν την πρόσβαση των δημοτών, ενώ την ίδια ώρα υπάρχουν ζητήματα πολιτικής προστασίας. Σύμφωνα με τη Μαρία Κοζυράκη, προτεραιότητα στο ξύλωμα των αθέρετων κατασκευών θα δοθεί πέριξης πλατείας των λιονταριών. Αυτή τη στιγμή ο Δήμος θα βοηθήσει και με μηχανήματα την αποκεντρωμένη διοίκηση για την απομάκρυνσή τους. Η βεβαίωση των ποσών στη ΔΟΗ μετά θα γίνει στους καταστηματάρχες τους ίδιους. Είναι και η αντίδραση των δημοτών, γιατί έχω πει και άλλες φορές ότι μπορεί οι δημότες μας να κάθονται κάτω από αυτές τις κατασκευές και να πίνουν τον καφέ τους, όμως την επόμενη στιγμή παραπονούνται στο Δήμο και λένε πώς τους επιτρέπεται να έχουν τέτοιες κατασκευές σε κοινόχρηστους χώρους.